τον κύριο Κωνσταντίνο Κωστίκα, ο οποίος είναι καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Κύριε Κωστίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ντόκα. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Σε κάθε περίπτωση περίμενα να σας ξαναδώ λίγο μετά το καλοκαίρι. Αλλά να που σας βλέπω πιο νωρίς, καθώς τα κρούσματα ανεβαίνουν, είναι πολλά τα κρούσματα. Τι λέτε για την εξέλιξη της πανδημίας μέσα στο καλοκαίρι και μάλιστα πριν φτάσουμε στην καρδιά του καλοκαιριού? Δεν έχουμε μπει ακόμη στον Ιούλιο. Κύριε Ντόκα, το πρώτο που θα σας πω είναι ότι και εγώ ελπίζω να τα πούμε, αν όχι μετά το καλοκαίρι, αλλά για άλλα θέματα πνευμονολογίας κάποια στιγμή. Γιατί, μαζί σας. Ξέρετε, πολλοί κόσμος έχει αμελήσει τα βασικά του προβλήματα και βλέπουμε πολλά προβλήματα στο νοσοκομείο, τα οποία αν είχαν αντιμετωπιστεί λίγο νωρίτερα, μπορεί κάποιοι συνάνθρωποι μας να είχαν πολύ καλύτερη έκβαση. Φαντάζεστε σε τι αναφέρομαι. Λοιπόν, η πανδημία είναι εδώ. Λυπάμαι που το συζητάμε πάλι ειλικρινά, γιατί όλοι ελπίζαμε, και εγώ δεν είμαι από αυτούς που το έλπιζε λιγότερο από τους άλλους, ίσα-ίσα που εγώ και οι συνάδελφοί μου στην κλινική είμαστε από αυτούς που ελπίζαμε να μην υπάρχει πανδημία το καλοκαίρι καθόλου, για να μπορέσουμε να πάρουμε μία ανάσα μετά από 2,5 χρόνια σχεδόν συνεχούς αγώνα. Και ελπίζαμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δυστυχώς η πανδημία είναι εδώ. Το καλό που μπορώ να πω με τα 16.000 κρούσματα που έχουμε, που κοντέψανε τα 20 χτες, είναι ότι φαίνεται ότι και οι καινούργιες παραλλαγές της Όμικρον, γιατί έχουμε τουλάχιστον 5 σημαντικές προς το παρόν, οι 4 και οι 5 λοιπόν, που φαίνεται να κυριαρχούν στον πολιτισμένο, αν μπορώ να το πω έτσι, κόσμο, φαίνεται να μην αγαπάνε πολύ το κατώτερο αναπνευστικό. Οπότε έχουμε πολύ έντονα συμπτώματα μεν κοινού κρυολογήματος, δηλαδή έχουμε ψηλό πυρετό σε πολλούς ανθρώπους μας, κεφαλαλγίες, καταβολή, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε πολλούς συνανθρώπους μας με σοβαρή νόσο από το κατώτερο αναπνευστικό, με σοβαρή πνευμονία, με αναπνευστική ανεπάρκεια που να χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Απλά δυστυχώς, και εδώ πρέπει να, κινδυνολογήσουμε, αν θέλετε, ελαφρώς. Να επιστήσουμε την προσοχή. Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε ότι κάθε φορά που βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων, μετά από λίγο είχαμε και σοβαρά κρούσματα. Άρα περιμένουμε κύμα σοβαρών κρουσμάτων, αύξηση νοσηλείων. Πώς είναι αυτή τη στιγμή οι νοσηλείες εδώ στο Πανεπιστημιακό? Έχουν αυξηθεί πολύ ή όχι καθόλου? Όχι. Όχι, όχι. Οι νοσηλείες είναι λίγες. Μάλιστα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Και να σας πω και κάτι, αν ακολουθήσουμε το πρότυπο άλλων χωρών που πέρασαν τις παραλλαγές της Όμικρον πάλι με έξαρση, χωρών που μοιάζουν εμάς όπως η Πορτογαλία, φάνηκε ότι υπήρξε μια κάμψη μετά από 2 εβδομάδες περίπου, οπότε χωρίς κάποια ιδιαίτερα μέτρα. Απλά να θυμόμαστε ότι χώρες σαν αυτές έχουν πολύ ψηλά ποσοστά εμβολιασμού, τα οποία εμείς δεν τα φτάσαμε. Αλλά ακόμα και στη Νότια Αφρική, που δεν έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά εμβολιασμού, κάπως έτσι ήταν η εικόνα. Άρα κύριε Κωστίκα, πιθανότατα δεν θα υπάρξει αυτό το κύμα νοσηλιών. Δηλαδή, η μεγάλη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων δεν θα προβληθεί σε αύξηση νοσηλιών και σοβαρών περιστατικών, λέτε? Αυτό είναι το πιο πιθανό? Κοιτάξτε, λίγα περιστατικά σοβαρά θα έχουμε. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά νεοπλασματικά νοσήματα και οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο από το μέσο άνθρωπο. Οπότε κάποιοι από αυτούς τους συνανθρώπους μας πιθανώς θα κινδυνεύσουν, και αυτό είναι ακριβώς το πρότυπο που είχαμε δει από τα μέσα της Άνοιξης και μέχρι τώρα. Το καλό είναι ότι προς το παρόν δεν το βλέπουμε. Ωραία. Όχι μόνο στα Γιάννενα, αλλά και γενικά στη χώρα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί έτσι. Το κακό όμως, και θα πρέπει να το πούμε σε όλους τους φίλους που μας ακούνε, είναι ότι έχουν αρρωστήσει όλοι οι άνθρωποι γύρω μας. Είναι όλοι οι έτσι, άνθρωποι έτσι, που πρόσεξαν το προηγούμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή ο ένας μετά τον άλλον λένε και εγώ, και εγώ, και εγώ. Οπότε ο κορονοϊός είναι εδώ πάρα πολύ εντατικά, θα έλεγα, και κάνει και πολλά συμπτώματα ακόμα και σε νέους. Θα έχουμε ένα πικ στα μέσα του Ιουλίου και μετά θα έχουμε μια αποκλιμάκωση, είναι η εκτίμηση? Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι το σενάριο. Και ας ελπίσουμε το πικ να είναι κυρίως με κρούσματα, με ήπια νόσηση, με ήπια μέτρια νόσηση που δεν φτάνουν στο νοσοκομείο. Ας ελπίσουμε να είναι έτσι το σενάριο, που αυτό φαίνεται προς το παρόν. Ελπίζω να επιβεβαιωθείτε. Τέταρτη δόση. Το έχω ξαναπεί, κύριε Κωστίκα. Έχω κάνει τις 3 δόσεις και θεωρούσα ότι η τέταρτη δόση για μένα θα μπει ως απόφαση τον Οκτώβρη. Στα μέσα του φθινοπόρου. Τώρα βλέπω ότι ανοίγει η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση. Άνοιξε.
αυτή η πλατφόρμα, αν και τα ραντεβού που δίνει, τα δίνει σε ένα μήνα, αλλά και είναι ένα θέμα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα για 30 άνω. Υπάρχει μια αντιπαράθεση εδώ και επιστημόνων και συναδέλφων σας. Η δικιά σας άποψη ποια είναι? Εντάξει, πρώτα απ' όλα θα σας πω το σαφές. Το όριο των 30 είναι μάλλον το πιο αυθαίρετο σε αυτή την απόφαση. Χωρίς να θέλω να κάνω κριτική στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, γιατί και αυτοί σκέφτηκαν διάφορα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση το όριο των 30 είναι κάτι το οποίο δεν βασίζεται σε πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα. Μάλιστα. Αυτό που θα σας πω είναι ότι η τρίτη δόση μετά το τρίμηνο και σίγουρα μετά το εξάμηνο φαίνεται να εξασθενίζει όσον αφορά την προστασία της για νοσηλεία και για πολύ σοβαρή νόσο, εντατική θεραπεία ή και να καταλήξει κανείς. Άρα φαίνεται ότι θα χρειαστούμε επιπρόσθετη δόση. Εάν το καλοκαίρι μας πήγαινε χωρίς κρούσματα, θα μπορούσαμε να πούμε ακριβώς αυτό που λέτε, πάμε για τον Οκτώβριο. Εγώ αυτό που θα σας πω, προσπαθώντας να σταθμίσω όσα επιστημονικά δεδομένα μπορώ να επεξεργαστώ, είναι ότι το πιο λογικό σενάριο είναι να κάνουν την τέταρτη δόση όλοι οι συνάνθρωποι μας άνω των 50 ετών, οι οποίοι έχουν κάνει φυσικά τρεις και οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε υπόνοια σοβαρή συνοσηρότητα. Ανάμεσα σε αυτές θα βάλω και την παχυσαρκία, θα βάλω τα καρδιαγγειακά, τα αναπνευστικά και φυσικά όλα τα αίτια νοσοκαταστολής. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι γύρω μας και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς στο περιβάλλον μας έχουν ήδη κάνει την τέταρτη δόση. Δεν το συζητώ. Όταν τους δόθηκε η δυνατότητα. Τώρα θα έλεγα οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε υπόνοια συνοσηρότητα. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι αυτές. Νομίζω να σκεφτεί την τέταρτη δόση τώρα, γιατί θα έχουμε κρούσματα και πολλά το καλοκαίρι. Ήδη έχουμε πολλά. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει στο πικ ακόμα. Εσείς θα κάνετε την τέταρτη δόση, έχετε κάνει, θα την κάνετε, κύριε Κωστίκα? Έχω κλείσει ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, κύριε Ντόκα. Α, θα κάνετε την τέταρτη δόση τώρα? Βεβαίως. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το φθινόπωρο, μιας και μίλησα λίγο για το φθινόπωρο? Θα περιμένουμε ένα ακόμη κύμα πιο δυνατό το φθινόπωρο και θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια ακόμη δόση τότε? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αποφάσισε το FDA χτες. Το FDA χτες αποφάσισε ότι θα χρειαστούμε να επικυρωποιήσουμε τα εμβόλια βάζοντας ουσιαστικά και στοιχεία του στελέχους ή μάλλον της παραλλαγής όμικρο. Γιατί αυτή είναι αυτή η οποία επικρατεί και μπορεί να είναι πιο ήπια από τη Δέλτα και την Α και όλες τις υπόλοιπες, αλλά φαίνεται να μας δημιουργεί προβλήματα στο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα και το περιμένουμε το χειμώνα. Άρα θα έχουμε πιθανότατα καινούργια, πώς το λένε, θα έχουμε καινούργια εμβόλια επικαιροποιημένα, όπως θέλουμε να τα λέμε, το φθινόπωρο. Προσέξτε τώρα, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσουν και οι διάφοροι, δεν έχουν γίνει μελέτες, δεν έχουν γίνει ούτε στα καινούργια εμβόλια της γρίπης, γίνονται μελέτες. Ξέρουμε την ασφάλειά τους από τα προηγούμενα και με την ίδια τεχνολογία επικαιροποιούμε με βάση τα καινούργια στελέχη του Βόρειου Ημισφαιρίου. Αυτό κάνουμε, δεν κάνουμε καινούργιες μελέτες για όλα. Επίσης να σας πω και το εξής, γιατί δημοσιεύτηκε σήμερα στο Lancet Respiratory Medicine, είναι από τα μεγάλα περιοδικά. Ιατρικά περιοδικά, ναι. Μια μεγάλη μελέτη για το τι πιθανότητα έχει και να κάνει κανείς μυοπερικαρδίτιδα. Αυτό που φοβόμαστε από το εμβόλιο της Pfizer. Η μελέτη λοιπόν λέει, είναι μια μεταανάλυση, έχει αναλύσει όλες τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Θα σας πω μόνο το εξής απλό. Για όλα τα υπόλοιπα εμβόλια η σύγκριση έγινε σε 9 εκατομμύρια δόσεων. Για το εμβόλιο το συγκεκριμένο έγινε σε 390 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνει πόσο μεγαλύτερες είναι οι μελέτες για τα εμβόλια. Απόλυτα έγκυροι, ναι. Απόλυτα έγκυροι. Ακριβώς. Ναι. Τα δεδομένα δηλαδή που έχουμε, το έχουμε ξαναπεί μαζί πολλές φορές, δεν έχουν ξαναγίνει τόσο μεγάλες μελέτες για τίποτα σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι. Επομένως, αυτό το οποίο μάθαμε λοιπόν είναι ότι έχουμε μια πιθανότητα 33 στο εκατομμύριο μυοπερικαρδίτιδας. Με τα εμβόλια του κορονοϊού οι πιθανότητες είναι 18 στο εκατομμύριο, με τα υπόλοιπα εμβόλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας οι πιθανότητες είναι 50 στο εκατομμύριο. Άρα δεν είναι πιο επικίνδυνα τα εμβόλια από τα υπόλοιπα που κάνουμε στα παιδιά μας. Δεύτερο πολύ σημαντικό, ναι, υπάρχει μια μικρή αύξηση του κινδύνου με τα εμβόλια mRNA, άντε να τα πούμε Pfizer και Moderna, στους ανθρώπους κάτω των 30 ετών όταν είναι άνδρες. Αυτό δηλαδή είναι το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε, οπότε ίσως να πρέπει να δώσουμε εναλλακτικό εμβόλιο σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία στους άνδρες. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Επομένως, δεν κινδυνεύουμε από τα εμβόλια. Το αν θα κάνουμε μία δόση επιπλέον, εμένα δεν με απασχολεί καθόλου. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι θα είμαι λίγο πιο ασφαλής το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγο διακοπές.
και από εκεί και μετά το φθινόπωρο θα έρθει και η σειρά. Μάλιστα. Και σε κλειστούς χώρους το έχουμε κατακτήσει αυτό, φαντάζομαι, όλοι μας. Φοράμε όταν είμαστε ένας πάνω στον άλλον, φοράμε μάσκα και προσπαθούμε να κρατούμε κάποιες αποστάσεις. Το έχουμε κατακτήσει, δεν χρειάζεται. Τώρα αυτό είναι αυτονόητο. Στην Ελλάδα μιλάμε για τα αυτονόητα ατέλειωτα. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Εντάξει, εντάξει. Άμα δεν το έχουμε κατακτήσει ούτε αυτό. Το Σύνταγμα. Μάλιστα. Πού θα πάτε διακοπές, κύριε. Μάσκα, κοιτάξτε, κύριε Ντόκα, τώρα για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Όταν πάμε, εάν πρόκειται να φάμε με τους φίλους μας μια μικρή παρέα, διαλέγουμε καλά εριζόμενο ή ανοιχτό χώρο, δόξα τω Θεώ, είναι καλοκαίρι. Έτσι. Και όταν πρέπει να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πάθουμε τίποτα τώρα. Φοράμε μάσκες 2,5 χρόνια. Ας βάλουμε τη μάσκα στο σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται να μας το επιβάλλουμε. Αυτονόητο. Ας τη βάλουμε όταν μπούμε σε ένα μαγαζί να ψωνίσουμε για λίγο και θα έρθουμε με τον υπάλληλο αγκαλιά. Και να σας πω και κάτι. Και θα έλεγα, ας το σκεφτούν και λίγο και οι εργαζόμενοι σε χώρους που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Να το κάνουν για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Δεν λέω συνέχεια, αλλά καλό είναι τώρα που έχουμε μαζί σας. Μαζί σας. Απλή λογική, απλή λογική. Απλή λογική. Πού θα πάτε διακοπές, κύριε Κωστίκα? Εδώ κοντά και λίγο πιο μακριά. Μάλιστα. Όχι όμως κάπου που να έχει συνωστισμούς πολλούς, φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα έλεγα με συνωστισμό σε λογικό επίπεδο. Τέλεια. Επίσης, τους ηλικιωμένους γονείς μου θα τους δω με μάσκα και το καλοκαίρι την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω, στην Αθήνα. Θα τους δείτε με μάσκα τους ηλικιωμένους γονείς σας? Έχουν κάνει την τέταρτη δόση, την έχουν κάνει? Τέταρτη δόση την έχουν κάνει από τη δεύτερη εβδομάδα, γιατί καθυστερήμη, έλειπα εγώ τέλος πάντων, από τη δεύτερη εβδομάδα που άνοιξε η πλατφόρμα για τους άνω των 80. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστίκα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Δυστυχώς θα τα ξαναπούμε. Σας έχουμε χρεωθεί, μας έχετε χρεωθεί. Θα σας ενοχλούμε συνεχώς. Για το καθένα, να κάνει μια χάρη. Να βρούμε ένα άλλο θέμα ιατρικό, αν θέλετε. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Αν μας αφήσει και η πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή μερικές φορές μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κωστίκα.